Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Άγουρο ξυπνημένο. Έχω σχεδόν ξεχάσει να μιλάω σε αυτή την κάμερα. Έχω κάνει καφέ. Και προσπαθώ να ξυπνήσω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε επιστρέψει. Για κάποιους back to school, για μένα back to routines. Ας κάτσω λίγο γιατί ήδη κουράστηκα. Πώς είστε? Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε εδώ, αισθάνομαι. Μόλις λούστηκα. Φοράω ακόμα τις πιτζαμούλες μου. Αλλά θέλω έτσι λίγο να τα πούμε μαζί, να ετοιμαστούμε και μαζί. Γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη μέρα. Λοιπόν, follow στο Instagram, κάνει και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αν ένα πράγμα μου έλειψε έτσι όλον αυτόν τον Αύγουστο, ήταν να έχουμε την καθημερινότητά μας, να τα λέμε, να μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα ότι χάθηκα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι χάθηκα. Προσπάθησα στο κανάλι να ανεβάσω έτσι 1-2 βίντεο τον Αύγουστο για να μην ξεχάσετε ότι υπάρχω. Αλλά γενικά χάθηκα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, όντως. Και προσπάθησα και νομίζω ότι έγινε και αυθόρμητα. Άκουσα πάρα πολύ το σώμα και το μυαλό μου. Και καταλάβαινα βασικά ότι έχω πάρα πολύ ανάγκη από ξεκούραση. Πάρα πολύ ανάγκη από ξεκούραση. Δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είμαι και πάρα πολύ ευγνώμη για αυτά που κατάφερα να ζήσω, νομίζω, αυτό το καλοκαίρι. Είτε ήταν από άψη δουλειά, στις πέτσεις με τη VC που πήγαμε, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μετά πήγα στην Καία κάποιες μέρες, Χαλκιδική πήγα στους γονείς μου. Έκανα έτσι πραγματάκια, όπως είδατε. Και πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγα και Κρήτη την κουμπάρα μου, απλά αυτό δεν το έδειξα πάρα πολύ, το έδειξα μόνο στο stories, γιατί ήθελα να περάσουμε χρόνο μαζί, είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Νομίζω ότι ήταν ok, είμαι ευχαριστημένη, έρχεται ένας δύσκολος και παιδευτικός χειμώνας και κάπως αισθάνθηκα φέτος πρώτη φορά, νομίζω, στη ζωή μου, ότι αυτό που νιώθουν όλοι οι Έλληνες βασικά κάθε καλοκαίρι, ότι ξεκινάει ένα νέο έτος. Δηλαδή εγώ, τα προηγούμενα καλοκαίρι αυτό, δεν θα έλεγα ότι το νιώθα, ότι ξεκινάει ένας καινούριος χρόνος και βάζεις νέους στόχους. Δηλαδή, ίσως έχει να κάνει με το γεγονός. Πόσο αναζωογονητικός όρος, Χριστέ. Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι δούλευα και τον Αύγουστο τα προηγούμενα έτη και δεν επέτρεπα στον εαυτό μου καθόλου να ξεκουραστεί. Καθόλου όμως. Για ένα πράγμα που είμαι πολύ ευγνώμων και στα ταξίδια μου, είναι ότι έπαιρνα και αυτόν τον ωρό μαζί, ο οποίος είναι 50 ml και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Δεν κάνω πλάκα, είναι ο τέταρτος. Εννοείται κατά καιρούς έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά προϊόντα και λόγω της δουλειάς μου, αλλά ειλικρινά αυτόν τον ωρό, ό,τι και να αλλάξω στη ρουτίνα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αλλάξω. Είναι ο ωρός Mineral 89 Booster της VC. Είναι ένας ωρός ενυδάτωσης, 89% ιαματικό ηφαιστιακό νερό της VC και υαλουρονικό οξύ. Και αυτό που νιώθεις με το που το βάζεις, είναι μία δόση φρεσκάδας, ενυδάτωσης. Δεν ξέρω αν το κάνετε, αλλά γενικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή που περίπου 18-19 χρονών κάνω τις ρουτίνες μου, προσώπου εννοώ, και σώματος βέβαια, ενυδατώνομαι πάντα. Και πολλοί από εσάς ίσως θα λέτε, ναι, καλά, το κάνει για το βίντεο, ούτε καν παιδιά. Και πρόσφατα μάλιστα που ήμουν σε έναν γιατρό, μου λέει, στο σώμα, κάτι για το σώμα τέλος πάντων, μου λέει, ενυδατώνεις πάρα πολύ, Λέω, ναι, δεν πίνω πολύ, αλλά ενυδατώνομαι πάρα πολύ, θεωρώ πάρα πολύ απαραίτητο. Αυτός ο ωρός είναι πάρα πολύ γνωστός, πάρα πολύ γνωστός. Τον βλέπω και πριν καν κολλήσω τόσο πολύ με αυτόν, τον έβλεπα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ viral. Έχει 89 αποτελέσματα, 3 όμως για να θυμάσαι, ενυδάτωση, ελαστικότητα και ενδυνάμωση. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει γενικά στους ωρούς, είναι όταν βάζεις, γιατί μπορεί εσύ να θες να βάλεις μόνο τον ωρό κάποια φάση. Δηλαδή, εγώ όταν βγαίνω από τη θάλασσα, για παράδειγμα, έχει τύχει να τον πάρω και στην παραλία μαζί, παρένθεση. Όταν βγαίνω από τη θάλασσα, είναι πολύ αφυδατωμένο το πρόσωπό μου, ειδικά το απόγευμα που θα γυρίσεις, οπότε βάζω ωρό κατευθείαν, πριν καν κάνω μπάνιο πολλές φορές.
Αυτό που νιώθω σε αυτόν τον ορό και για μένα το καλύτερο τεστ για έναν ορό είναι όταν κάνεις έτσι και δεν βγαίνουν αυτά τα κομματάκια. Και αυτός είναι... Τι να σου πω τώρα. Βέβαια, για να συνδέσεις τώρα αυτόν τον ορό για την τέλεια ενυδάτωση και να έχεις το βέλτιστο αποτέλεσμα, το συνδυάζεις με την κρέμα της Vichy Mineral 89 Booster για να έχεις έτσι αποτέλεσμα ενυδάτωσης 72 ωρών. Και είναι και η τέλεια βάση, να σας πω, για το make-up. Αλήθεια σας το λέω. Μένει η επιδερμίδα όχι γελιστερή, μένει αυτό το απλά ενυδατωμένο. Και επειδή πάντα... Καλά, ας μην συζητήσω τώρα πώς κάνω βαλίτσες εγώ, αλλά πάντα δυσκολευόμαι από τις βαλίτσες. Τουλάχιστον στο skincare όμως, ήξερα ότι θα πάρω 3 προϊόντα φέτος και δεν δυσκολευόμουν. Σε άλλες χρονιές και μέσα στη χρονιά γενικά, μπορεί να έπαιρνα πολλά για να δοκιμάσω. Αχ, Θεέ μου, πόσο τέλειο. Μπορεί να έπαιρνα πολλά για να δοκιμάσω, αλλά με αυτά τα 3 ξέρω ότι τα έχω όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόσωπο, δέρμα που δεν θα δεχτεί τέλεια αυτά τα προϊόντα. Αλήθεια σας το λέω. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, ξέχασα να σας πω τι θα κάνουμε στη μέρα. Λοιπόν, πρέπει να πλένω το αμάξι μου. Γιατί χθες το βράδυ, γενικά εδώ που μένω, έχει πάρα πολλές γάτες και χθες το βράδυ αποφάσισα να κάνω τη ανάγκη τους πάνω στο αμάξι μου, γιατί το αμάξι μου πάνω έχει ύφασμα, είναι κάπριο, οπότε, ναι, παλεύω πάρα πολύ καιρό με τις γάτες γενικά εδώ πέρα, γιατί μου έχουν φάει και όλο το ύφασμα πάνω και τώρα θα πάω να το επισκευάσουμε. Οπότε θα πάω να πλένω το αμάξι, θα κάνω ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ όπως αυτά που κάνει στα back to school, γεμίζω το ψυγείο. Αυτά. Γενικά, ναι μεν είναι Σεπτέμβριος, αλλά ξέρετε ότι εδώ το καλοκαίρι κρατάει όλο το χρόνο και ένα λάθος που έκανα μέχρι πριν 1,5 με 2 χρόνια ήταν ότι δεν χρησιμοποιούσα αντιλιακό. Έβαζα, αλλά δεν έβαζα αυτό το να βάλεις κάθε φορά. Πλέον, βάζω ακόμα και το χειμώνα, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή βγαίνεις έξω και δεν είναι καλοκαίρι, δεν πρέπει να βάζεις αντιλιακό. Είναι τέρμα μύθος αυτός. Και θυμάμαι ότι κάθε καλοκαίρι εδώ, που εμένα μ' άρεσε βέβαια γιατί έδινε την υφηρούς, και εγώ ήμουνα. Φέτος δεν κάηκα, παιδιά, ούτε μία φορά. Βγήκαν απλά οι φακίδες μου. Άρα, ως αντιλιακό, βάζω πάλι τη Vichy αυτό, το οποίο το έχω λατρέψει, είναι το τρίτο φέτος. Γιατί, θα δείτε τώρα, έχει αυτή τη λεπτόρευστη υφή. Θα σου βάλω λίγο εδώ να δεις. Κοίτα, κάνει αυτό. Και δεν νιώθεις αυτό το πάστομα, αυτό το... Νιώθεις απλά ότι είναι μια ενυδατική, πάρα πολύ ανάλαφρη. Είναι το Capital Soleil UVH Daily με SPF 50, αυτή την τέλεια λεπτόρευστη υφή, που βοροφάτηκε κατευθείαν, θα το δείτε. Και θα μπορέσω μετά να βαφτώ κανονικά για τη μέρα μου, μόλις όλα απορροφηθούν, χωρίς να έχω πρόβλημα ότι θα γεράσω γρήγορα. Γιατί ο λόγος που βάζεις αντιλιακό δεν είναι απλά για να μην καείς, είναι για να προστατεύεις το δέρμα σου από τις ακτινοβολίες του ήλιου, από τη φωτογύρανση, που βλέπετε, το λέω πολλές φορές και στον μπαμπά μου, που όλοι θεωρεί οι μπαμπάδες μας έχουν ρητιδιάσει, γιατί μπορεί κάποιοι να ήταν στα χωράφια, μπορεί κάποιοι να ήταν συνέχεια εκτεθειμένοι στον ήλιο. Είναι καλό. Να λέτε και στους γονείς σας. Λοιπόν, θα πιω το καφέ μου, θα δουλέψω λίγο στον υπολογιστή και θα τα πούμε αργότερα. Η σειρά Mineral 89 ενισχύει τη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού για να κάνει καθημερινά την επιδερμίδα πιο δυνατή απέναντι σε εξωτερικές συνθήκες όπως ρήπη και άγχος. Για αυτή την πιτζάμα, μην με ρωτήσετε, είναι πάρα πολύ παλιά. Απλά επειδή δεν ξέρω γιατί, ζεσταίνομαι πάρα πολύ πλέον τη νύχτα. Αυτή έχει αυτό το ύφασμα το σαλινό και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Σήμερα έχω κάνει κανονικό back to school, το έχω βάλει όλο μαζί, ώστε να αποδυναμωθώ τόσο πολύ που γύρω στις 8 το βράδυ θα είμαι ένα λιώμα. Το κάνω αυτό γενικά, δεν μοιράζω τις δουλειές μου. Θα σα να τις κάνω όλες μαζί σε μια μέρα. Και δες λίγο τώρα από την σειρά 89 τη Vichy, τώρα που έχουν απορροφηθεί ενώ έχει περάσει σίγουρα 11 λεπτό. Έχεις αυτό το τέλειο glow, το τέλειο, αχ, πρέπει να κάνω φρύδια, αλλά χωρίς να είναι το λιπαρό. Είναι το τόσο όσο. Επίσης, ξέρετε τι ακόμα σημαίνει back to routines, back to school? Πλυντήρια. Απλώνω πλυντήρια όλη μέρα. Άσχετο, αλλά σαν αυτό το καθαριστικό, βλέπετε, το έχω τελειώσει και το ξαναέχω,
Δεν υπάρχει. Δεν προκαλεί αυτόν τον ερεθισμό που μου προκαλούν άλλα. Είναι απλά καθαρίζει το πρόσωπό σου. Αυτό. Πες μου, αν έχεις καλύτερο σνακ. Και λίγα ντοματίνια στην άκρη. Μια ακόμη δραστηριότητα back to school είναι να τακτοποιήσω όλα τα ρούχα, να δω τι χρειάζομαι και τι δεν χρειάζομαι. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστώ να πάω, ετοιμάστηκα δηλαδή, έβαλα απλά αυτό το σετ που αγαπώ, να πάω να αφήσω μια παραλαβή έτσι με τη νέα σεζόν που παρήγγειλαν κάποια πραγματάκια. Εν τω μεταξύ, άσχετο, επειδή αυτή η κάμερα που έχω πλέον δεν με εξυπηρετεί για κανέναν λόγο, τελειώνει η μπαταρία της μέσα σε μία ώρα, δεν με βολεύει πολλά τέλος πάντων, θέλω μια πολύ εξυγχρονισμένη κάμερα για vlog, με σωστή έτσι, με σωστό ήχο, γιατί και συχνά μου κάνετε παράπονα γι' αυτό. Οπότε γράψτε μου από κάτω προτάσεις. Δεν θέλω ούτε πολύ οικονομική, ούτε πάρα πολύ ακριβή. Θέλω κάτι φυσιολογικό. Αν προτείνετε γενικά κάμερες για vlogging. Τώρα, αν μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, πάω αποθήκη να πάρω την παραλαβή που έχει ετοιμαστεί. Λοιπόν, έχω φορτώσει. Κάποιος πάει να μπει επιθετικά τώρα από αριστερά, ενώ έχουμε φανάρι, τέλος πάντων. Το έχω φορτώσει. Και πάμε. Ξανά ετοιμάστηκα. Και πάω και προπόνηση. Γιατί μπορώ, παρότι έχω κάποιες μέρες να κάνω και το σώμα μου δεν είναι απόλυτα ok για να κάνει, θα τους το πω απλά και θα κάνω πιο cool. Αν και πάω για personal, δηλαδή είμαι κι εγώ ώρες, τέλος πάντων. Έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν αντέχω και έχω φορέσει και κάλτσα. Δεν φαίνεται τόσο, γιατί, καλά, έχει τρέξει και μάσκαρα. Πέθανα. Κάνουμε και ένα μικρό γεύμα για μετά το γυμναστήριο, το οποίο δεν ξέρω τι θα περιέχει. Αλλά μάλλον θα πάω από το πιάτο μας, καρδούλα. Κάνω δύο αυγά, λίγο καρπουζάκι, λίγο κρουσεράκι, παξιμάδι. Κάτι γρήγορο, έτσι απλά επειδή πεινούσα. Επίσης, ένα από τα ωραία του back to school, επιστρέφω στις ρουτίνες μου, είναι το να είσαι σπίτι, να μπορείς να μαγειρέψεις, να μπορείς να φας το πρωινό σου ήσυχα, να μπορείς να φας το σνακ σου. Αυτό εμένα μου είχε λείψει πάρα πάρα πολύ, γιατί από το να είσαι συνέχεια έξω, ακόμα βασικά και όταν ήμουν εδώ και δεν είχα κάνει ακόμη διακοπές, δεν το νιώθα. Ενώ όταν επιστρέφεις, ξέρεις ότι είναι new season, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι σε φάση διακοπών. Και ξαναφροντίζει τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το να περιποιήσει τον εαυτό σου δεν είναι μόνο βάζω το πρωί και κάνω το skincare μου, είναι τρώω σωστά, κάνω τη γυμναστική μου, κάνω όλα αυτά που θέλω. Και έχω μέρες κι εγώ προφανώς που δεν τα κάνω όλα αυτά και δεν είμαι καλά. Και είναι και μέρες όπως αυτή που τα κάνω όλα όπως θέλω. Θα δουλέψω, θα πάω γυμναστήριο, θα φάω σωστά και θα νιώθω μια χαρά. Είναι σε τι φάση θα σε βρει.
Λοιπόν, μόλις έκανα το τουζάκι μου, άργησα πάρα πολύ τελικά. Σας είχα πει ότι θα το κάνω το απόγευμα. Είμαι έτοιμη για την βραδινή μου ρουτίνα. Είμαι ακόμα βαμμένη. Επίσης, πόσο μου αρέσει αυτό το διάστημα, αυτό το χτένισμα, το Black Swan, και σε σώζει από τόση ταλαιπωρία και τόσο λούσιμο γενικά. Θέλω να πλύνω πρώτα δόντια. Πρέπει να αλλάξω και αυτό το καθαριστικό εδώ σιγά σιγά, γιατί τελειώνει, σας το είπα και πριν. Εν τω μεταξύ, έξω, στο μπαλκόνι μου εγώ, έχω ένα αποθηκευτικό ντουλάπι, στο οποίο έχω στόκ όλα τα αγαπημένα προϊόντα. Όπως είναι ο ροζ, όπως είναι το καθαριστικό, όπως είναι π.χ. ένα κραγιόν, οτιδήποτε. Τα έχω όλα διπλά στόκ έξω, γιατί παθαίνω φρίκι αν νιώσω ότι μου τελειώνουν. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι ήταν λίγο διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ναι, μεν ήταν λίγο σαν vlog, αλλά ήθελα λίγο να δείτε δικές μου ρουτίνες που κάνουν σε μένα καλό, πώς με βοηθάει εμένα το να επιστρέφω back to routine, to school, to work, οτιδήποτε. Εύχομαι να σας βοήθησε να παίρνετε το χρόνο σας, είτε αυτό είναι καλοκαίρι, είτε αυτό είναι Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά βοηθάει. Εγώ θα πω ότι αλήθεια, ο χρόνος που έχω το πρωί με το καφεδάκι μου για να κάνω skincare και τώρα το βράδυ που ποτέ δεν το παραλείπω, δηλαδή έχει τύχει να βγω για ποτό, να γυρίσω το πρωί, σπάνια βέβαια εγώ για ποτό, αλλά σου λέω, να γυρίσω το πρωί και παρόλα αυτά θα αφιερώσω το 20 λεπτό μου στο skincare, είτε το πρωί είτε το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω, γιατί μόνο που ακουμπάω στο μαξιλάρι και το πρόσωπο μου είναι στεγνό, δεν είναι υδατωμένο, μπορώ να τρελαθώ. Τώρα θα ξεβαφτώ. Θα βάλω τους ορούς μου, θα βάλω τις κρεμούλες μου και θα τα πούμε στο επόμενο μας βιντεάκι. Εύχομαι να σας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Καλή αρχή, καλή νέα μας σεζόν. Εύχομαι να μας φέρει όλα όσα ποθούμε. Πολλά φιλιά να τρώτε.